Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Αύριο Κυριακή, 12 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά για πρώτη φορά φέτος τη μνήμη του Οσίου και Λαοφιλούς Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Ο Εκκλησιαστικός Τηλεοπτικός Σταθμός 4Ε βρίσκεται απόψε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, εδώ που βρίσκεται ο τάφος του Μεγάλου Σύγχρονου Αγίου. Τον φετινό πρώτο εορτασμό της Πανηγύριος λαμπρύνει με την παρουσία του ο προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος μόλις αφήχθη στην κεντρική πύλη της Ιεράς Μονής. Στη συνέχεια, σε απευθείας δορυφορική μετάδοση, πρώτα ο Θεός, από τον εκκλησιαστικό μας σταθμό 4Ε, μπορείτε να παρακολουθήσετε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο την Πατριαρχική Ιερά Αγρυπνία.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πολλά έτη, Δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Πάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Ιράτη των αρτίων ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ου εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μήνυ σήμερον και άφηση μήν το φυγήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το συνάναρχο λόγο Πατρί και Πνεύματι, τον εκπαρθένου τεχθέντα η σωτηρία νημών, ανημίσω με πίστη και προ. Ότι δόκησες αρκή, ανελθύνε το σταυρό και θάνατον υπομείνε και γύρε τους τεθνεώτας εν τη εδόξω Αναστάση αυτού. Και Βαρνάβα ως Υιός
παρακλήσεως. Αλετήσαστε Χριστό τον Θεόν πανεφήμι, δωρήσαστε ημίν το μεγάλο. Oh.
αγιόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιθεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Παναγιώτατε, Πάτερ και Δέσποτα, με αισθήματα βαθύτατα του σεβασμού και μεγάλης χαράς, υποδεχόμεθα εμάς και την τιμίαν συνοδείαν ημών εις το καθημάς ιερών εσυχαστήριων κατά την παρούσα λαμπράν ημέραν. Παρά τας πολλάς και πολυευθύνως υποχρεώσεις της ημετέρας υψηλής διακονίας, δεν παραβλέψατε και την ημετέραν πρόσκληση όπως προεξάρχεται της Ιεράς Πανεγύριος επί τη μνήμη του Σιού Πατρός ημών Παϊσίου, της πρώτης μετά την επίσημον αναγραφήν αυτού εις τας δέλτος των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εις το πρόσωπόν σας, Παναγιώτατε, εκφράζουμε και τα προσήκοντα αισθήματα ευλαβίας και αγάπης προς την Αγία του Χριστού Μεγάλην Εκκλησία της Κωνσταντινοπόλεως, η οποία υπάρχει τροφός πνευματική του γένους ημών. Έχουμε την αίσθηση ότι ο οσίος βιός σας και εναγίας αναπαυόμενος πατήρ ημών Παΐσιος, ο οποίος με υποδειγματικών σεβασμών και πλεισμονήν αγάπης περιέβαλε την εν Κωνσταντινοπόλη μητέρα εκκλησία, οδήγησε και σήμερον τα βήματά σας εδώ, όπου ευρίσκεται ο σεπτός αυτού τάφος, και σας εκάλεσε προσκυνητήν και συμπανηγυριστήν ημών. Η παρουσία σας εν το μέσο ημών αποτελεί μεγή στην ευλογία και τιμήν συγκινητικήν. Δι' αυτής λαμπρύνεται έτι περισσότερον η παρούσα γιορτή. Ευχαριστούμε ημάς εκ βάθους καρδίας. Ευλαβώς υποβάλλομαι τη μετάνοια ημών και ταπεινώς ευχόμεθα όπως ο των απάντων δεσπότης και Κύριος, διαπρισβιών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, του Αγίου Αρσηνίου του Καπαδόκου και του Αισίου Πατρός ημών Παϊσίου του Καπαδόκου και Αγιορείτου, χαρίζεται ημέν έτη πολλά και την εξύψους δύναμη να συνεχίσετε να ορθοτομείτε την
με εν παρησία του λόγου της αληθείας και υπερμαχήτη της Αγίας και ο αμμουμή του Ορθοδόξου ημών πίστεως. Παρακαλούμεν ημάς, όπως εν τες πατριαρχικές ημών ευχές, μίαν ποιήστε και της ημετέρας αδελφότητος. Εις ανάμιση δε της παρούσης ημέρας, με τευγνωμοσύνης, προσφέρομεν ημίν ταύτην την ιεράν εικόνα του Ιησού Παϊσίου. Καλώς ήρθατε, Παναγιώτατε. Γερόντι, σας ευχαριστούμε από καρδίας και επιφυλασσόμεθα να είπομεν πλείωνα κατά την διάρκεια του εσπερινού, ο οποίος θα ακολουθήσει. Πάντως από τούδε εκφράζουμε την βαθίαν χαράν και τη συγκίνησή μας, διότι αξιούμεθα να ευρισκόμεθα εις των ιερών αυτών τόπων, τον οποίον ηγάπησε και ο Άγιος Παΐσιος, και να συνεορτάζουμε μαζί σας την πρώτη επέτειο της μνήμης αυτού, αφής ενεγράφει εις το Αγιολόγιον της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ευχόμεθα η χάρις του να επισκιάζει τον Παρθενώνα τούτον και να διαχέει προς όλων των κόσμων τα ευλογία του Θεού, ιδιαίτερο σήμερα που έχει τόση ανάγκη ο κόσμος, όχι μόνον εδώ στην Ελλάδα, αλλά και απανταχού της Οικουμένης. Χρόνια σας πολλά. Παρακαλούμε να δεχτείτε για το μοναστήριο, για το ησυχαστήριο αυτό των ταπεινών δώρων από την Κωνσταντινούπολη. Πόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. Πατριαρχική και συνοδική πράξη αναγραφής στο Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Και έστε ο ανήρ, όναν εκλέξητε Κύριος ούτως Άγιος. Όρος του Θεού ως αληθώς, όρος Άγιον και κλήρος της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου, ο ουρανογείτον άθος. Στάδιον πνευματικών αγώνων, τόπος ασκήσεως, μετανοίας και προσευχής και εργαστήριον αγιότητος των εναυτό ενασκουμένων ανά τους αιώνας, αναρρυθμίτων ασκητών, μηγάδων και μοναστών, ανωνύμων και επωνύμων, καύχημα και στέφανος της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, υπό την κανονική και πνευματική δικαιοδοσία και διαρκή εκκλησιαστική μέρημνα και φροντίδα αυτής, αλλά και αένα ως προσευχητική δέησης υπέρ της Οικουμένης μυστικός αρδευομένης υπό των αδιαλείπτων νυχθημερών αναπεμπομένων υπομοναστών ευχών και δεήσεων υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών, των όπου γης Ορθοδόξων Χριστιανών, αλλά και υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Πλήστοι όσοι οι Θεοφιλός ασκήσαντες και τελειωθέντες μετά των πρώτων γνωστών Άγιων Πέτρων των Αθωνίτην, εν αυτό ήτινες ανεδείχθησαν σκεύη εκλεκτά του Αγίου Πνεύματος δια των ασκητικών υδρότων και Θεοφιλών καμάτων, κοσμηθέντες δε δια ποικίλων εκτάκτων θείων χαρισμάτων, ώστο της προοράσεως, της θαυματουργίας, της διακρίσεως των πνευμάτων, της απλανούς πνευματικής καθοδηγίας, του παρακλητικού λόγου και πλήστων άλλων, κοσμούντες νυν των πολυάστερων ουρανών του καθημάς Ορθοδόξου Ορτολογίου και γενόμενοι αιώνιοι οδηγοί προς την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτού τούτου του αληθινού Θεού ημών διαβεβαιώσαντος, δια του ανθρώπου αυτού του ιερέα ηλί και διαχρονικός πάντα πιστεύοντα τον νόμο αυτού, τους δοξάζοντας με δοξάσω,
ως εν τη βίβλο πρώτη των βασιλειών γέγραπτε, η καθημάς μήτηρα Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, αρχήθεν της εν το κόσμο σωτηριώδου στρατιάς αυτής, ουκ επαύσα το αναγνωρίζειν τη αυτά θεία και άγια σκεύη του πνεύματος, αγγέλους μάλλον υπήν ή ανθρώπους, δοξάσαντας τρόπης, λόγης και έργης ποικίλης, τον επουράνιον πατέρα, όθε και δόξασε και δοξάζει και άχρη τέλους αιώνων θέλει δοξάζειν, αυτούς ως εμπρέπει αγίης. Παύλου δε του Αποστόλου διακηρύττοντος εν τη προς Ρωμαίους επιστολή αυτού, ουε πλεώνασεν η αμαρτία υπερεπερίσευσεν η χάρις, και της πραγματικότητος ταύτης ακαταπαύστος και κατά την σύγχρονον εποχήν βιουμένης υπό της Εκκλησίας δια της απειραρίθμου στρατιάς των αναδεικνυωμένων καθεκάστην γνωστών και εμπολής αφανών οσίων και αγίων μορφών δια της άρσεως του προσωπικού αυτού σταυρού επομένων το Κυρίο ημών Ιησού Χριστό το δια του σταυρικού αυτού θανάτου καταργήσαντι τον κράτος έχοντα του θανάτου και δια της ενδόξου αυτού αναστάσεως δωρισαμένο την αιώνιον ζωήν παντί το βουλωμένο, ημείς διαπιστούντες την τιάφτην αδιάκοπον θείαν ευεργεσίαν του αρχηγού της πίστεως ημών, συν το ιερό ψαλμοδό εκπλητώμενοι αναφωνούμεν, «Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια, και μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου». Τι ούτως γάρ συνεχιστής της παραδόσεως αγιότητος και κενοτικής προσφοράς της αγιωτάτης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, του ήθους και του φρονήματος αυτής, ανεδείχθη μεταξύ πολλών άλλων ανωνύμων ενόρεση και αποκρύμνη σπηλαίη σκιωπές της γης ενασκησαμένων και τελειωθέντων αγιορητών ασκητών, επεσχάτων των καθημάς χρόνων θεοφόρος ασκητής και πολυχαρισματικών όργανων της Παναγίας Τριάδος, ο εκ της αγιωτόκου Καπαδοκίας μεν την κατασάρκα καταγωγήν, εν δε το περιβολείο της Κυρίας ημών Θεοτόκου, τον μονήρι βίων ασκήσας, εν αγώση και εν δάκρυση πολύ σωσιότατος μοναχός Παΐσιος, κατά κόσμον Αρσένιος Εσνεπίδης, διεκτάκτων χαρισμάτων κοσμηθής, παρακυρίου, στήλος αληθής και παρακλήτορ, πιστών αναδειχθείς και δοξάσας δια του θαυμαστού βίου αυτού τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Τι αύτης ευαγγελικής τελειότητος, σπουδή και αρετών συντονία, ηξιώθη με μαρτυρημένος υπό της αλανθάς του συνειδήσεως των πιστών ο εκ χώρας Καπαδοκών μοναχός Παΐσιος του Πίκλιν Εσνεπίδης, διανύσασε επί ίμιση και πλέον αιώνος την ασκητικήν και εμπτωχία και στερήσεση τρίβων, το μοναχικών τριβώνιων περιβληθείς ενώρη το Αγίο, αντιταχθείς διαβίου παντός το κοσμοκράτορι του αιώνος τούτου, μαρτυρήσας την καλήν ομολογίαν και την αμόμη των ορθόδοξων πίστην κρατίνας, την εκκλησίαν και την δόξαν αυτής λαμπρίνας, ότι πήλεα δου κατ' ισχύσου συναυτής. Αναλωθείς έργο εμπράκτο και πράξη ελόγω εν τη υπακοή του Χριστού και τη αγάπη προς τον Θεόν και προς τον πλησίον. Ούτως, οσιότητη και αγιότητη βίου πολιτευθείς, τύπος του κατά Χριστόν πολιτεύματος και αρετής ζώσα, εικόνα από βάς, διδαχή πλήθους ορθοδόξων διδάσκαλος και πνευματικός καθοδηγητής καταστάς, εαυτόν παρέστησε και ανέδειξεν εις υψηλά πνευματικά μέτρα ανελθών. Σκεύος του Παναγίου Πνεύματος, τιμηθείς δε παραθεού δια του χαρίσματος ιάσεως ασθενών και πασχόντων, νύν δε ως ημέρε πληθυνωμένης της εκ του τάφου του μακαριστού ασκητού εκχυωμένης ευλογίας και επιτελουμένων συνεχώς θαυμαστών σημείων και θεραπειών σωματικών και ψυχικών νόσων υπερηραίουσα πίστης πάντων των απειραρίθμων ορθοδόξων πιστών παρεκκίνησε την ημετέραν μετριότητα, αξιωθήσαν όπως η διεισόμαση και αισθήσεση γνωρίσει και πνευματικό συνδεθεί μετά του μοναχού Παϊσίου και αυτοψίδια πιστώσει την γενική εκκλησιαστική συνείδηση περί της αγιότητος του εκλεκτού τούτου του Θεού. Μετεπισταμένης μελέτης και σχετική εισήγηση της Συνοδικής Κανονικής Επιτροπής, είναι μετά των περί μας ιερωτάτων Μητροπολιτών και Υπερτήμων, των εν Αγίω Πνεύματι αγαπητών ημίν αδελφών και συλλειτουργών, συνοδικός θεσπίσομεν και ορίσομεν και εν Αγίω διακελευσόμεθα πνεύματι, όπως από του νυν και εις το εξής, εις αιώνα τον άπαντα, ο ηρημένος εν το αγιονίμο όρι του άθου ασκητικός, την πορεία του βίου βαδίσας μοναχός Παΐσιος, συναριθμείται τη σωσής πατράση και αγίης της μιας, αγίας, καθολικής και αποστολικής εκκλησίας.
ετησίες ιεροτελεστίες τιμόμενος και ύμνης εγκομείων γερερόμενος τη 12η του μηνός Ιουλίου, καθήν ημέραν το πνεύμα αυτού το δικαιοκρίτη Κυρίο της ζωής ειρηνικός παρέθετο. Εις ένδειξη δε τούτου και διαβεβαίωσιν εγένετο και υπαρούσα πατριαρχική ημών και συνοδική πράξης, καταστρωθήσαμεν και υπογραφήσα εν τόδε το ιερό κώδικη της καθημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εν ίσο δε απαραλλάκτος ταλίσα τη ιερά κοινότητη του Αγίου Όρους προς επεκκλησίας ανάγνωσιν και κατάθεσιν ήτα εν της αρχής αυτής. Εν έτη Σωτηρίο δισχυλιοστό 15 κατά μήνα Ιανουάριον 12. Ο Πατριάρχης, ο Κωνσταντινουπόλεος Βαρθολομαίος αποφαίνεται, ο Σικάγου Ιάκωβος, ο Ελβετίας Ιερεμίας, ο Τορόντος Σωτήριος, ο Κρήτης Ευγένιος, ο Σίμης Χρυσόστομος, ο Βοστόνης Μεθόδιος, ο Μεξικού Αθηναγόρας, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Αρκαλοχωρίου Ανδρέας, ο Βελγίου Αθηναγόρας, ο Λέμνου Καλύμνου και Αστυπαλέας Παΐσιος, ο Κινδωνιών Αθηναγόρας. Εις πολλών ανθρώπων γεγονάς, λογιστής νουθετών προσευχές θαυματουργών. Παΐσιε Θεοφόρε, και νυν πρεσβεύεις απαύστος υπερπάντος του κόσμου. Oh.
Προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνους. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν στη παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, που τιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Το ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ας φύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους σκότος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ονού και έστειν αριθμός ζώα μικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Ανταλληλεί στο πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί στο πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός.
η ελπίσιμον Κύριε δόξασι. Εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός αιώς του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Περ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου. Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε της Μητρός της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης Φιλοθέης Μοναχής και της Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμε. Περ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της Ιεράς Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Περ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Καθορίστην εμάς από πάση θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Σπαναγίας αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίτσιμον Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριος Άνη, όσουν εμπορεύθη, εμβουλίασε Lord.
Σε
ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αγάπη ευρωπαιδημένης ενδόξου. Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Ελεύσον Δέσποτα Άγιε, ήχος πλάγιος του πρώτου, ανέ, ανέ. Φωνή μου προς Κύριον εδεήθη. Εγγύω ενώπιον
έκρυψαν παγίδαμοι, κατενούν εις τα δεξιό και πεπρεπών και ουκίνο επιγεινώσκον με. Ακόλετο φυγή απε μου και ουκέστηνο εξητών την ψυχή μου. Εκέγραψα προς ε Κύριε είπα, σοι ελπίς μου μερίς μου η εγγυζόντου. Ταπεινώθης χόντρα ρίσε με το κατά δύο πόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Σαν τα γέφυλα κι στην ψυχή μου του εξομολογήσαν στε το όνομα Τιησού. Δια του τιμίου σου σταυρού Χριστέ, διάβολον ισχύνας και διά της Αναστάσεώς σου το κέντρο της αμαρτίας μήνας και σώσας ημάς εκ των πυλών του θανάτου. Δοξάζομαι σε μόνο γενέ. Με υπομελών ψηδί και Θεός σου αντάξει.
των Κυριών, ο του παραδόξου θαύματος, ως εν σωματιών οίκουσας μακάριε, αγγέλων δοξολογούντων των Θεών ημών. Εχείρε σου προστροφή, ως δώρον της Θεοτόκου εδέξαντο, αλλά και πως ευλαβώς τι πανεφήμω μίλησας μάρτυρη, πλέον όμως τούτο πάντο πως των όλων Κύριων υπερλάμποντα καλή εθεάς ο Θεοδόξαστε. Φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Ιησού και θαμβηθιώσιε, καθαρώσε όλων ευληθεί αλάμποντα. Κινέδων σου μαρτυρούσι καθαρότητα, και της όντως την καλή που κυλιώθη αλλοίωσιν βλέπονσε. Ευθύς γαρτό ηλαρών και φωτοβόλο σου βλέμμα εδείκνυε. Θησαυρών ευθέου πόθου βάθος ταπεινώσεως, ευλαβίας των πλούτων και αγάπη σου το πέλαγος. Ότι παρά τα Κυρία το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Το θερμό της αγάπης σου εξεχετώσιε, εν της εις καρδίας εις κτήσιν άπασαν, ούτε πατέρα οι άνθρωποι σε βρίσκουν εσπραγνών, στοργικών και συμπαθή, τα δε ζώα φόβος οι πατερίγγιζουν. Ως ποτέ το Άδαμ εν παραδείσου εντολή πριν παραβήνε, του πλάστου πάσης της θύσεων. Είτε το Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτό πάντες οι λαοί. Σαλμικός εις τα πέρατα, όσος φόγκος διέδραμε, και η διδαχή σου σοφέ παΐσιε, η απεσάρτης γλυκή λαλό στην γη περιήχησε, εκ διδάσκουσα σαφώς ότι τρίβος σωτήριος ημιν γίνεται. Η τελεία προς Κύριον αγάπη, το ζητήτο του Εταίρου και η υψούσα ταπείνωση. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ιατρείων ο τάφος σου και θερμών καταφύγιων, της πίστος προσφύτουσι και κραυγάζουσι, έσπλαχνε Πάτερ Παΐσιε ως πάλε ενίσχυσας και διέσωσας πολλούς, ούτων ίνι μας στήριξον παραμύθισον. Διδουρός υψυχόντε και σωμάτων και προσέργα μετανοίας ημών των ζήλων διέγυρων. Yeah.
ανηστείας καθαράς αρτών αγγέλων εδέξατο δια προσευχής αδία Oh,
Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δικαίων ψυχέ εγχειρή Θεού και ουμή άψητε αυτόν βάσανος, έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα ιδέη σύν εν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης, και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται, κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιη εις τον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστω. Δια τούτο λείψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκχυρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον η υπερασπιή αυτών. Λείψεται πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσεται θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσεται κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψεται ασπίδα ακαταμάχητον οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήνης ρομφέαν, συν εκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας, πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των νεφών
επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσου συναποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γην ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όκλης εθνών, ότι εδόθη παρα Κυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρα υψίστου. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιος εάν φθάσει τελευτήσε εν αναπαύσει έστε, γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε, πολυάδε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακελίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη, ηρπάγει μη κακία αλλάξει σύνεσιν αυτού ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαυλότητος αμαυρίτα καλά και ερεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία το τιούτον, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσής αυτού και επισκοπή εν τη εκλεκτής αυτού. Υπομεν πάντες εξ όλης της τυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορα, Θεός του Πατέρων ημών δεμεθά, σε επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεμεθά, σε επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέ του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών των Αρχομομέων. Έτι δεόμεθα υπέ της κατοικουμένης της Ιεράς Μονής Τάφης. Φιλοθέης μοναχής και της συνοδείας αυτής. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δωρών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών της Ιεράς Μονής Τάφης, των ευλαβών προσκυνητών αφιερωτών αυτής και των ετυλαμένων ημίν της αναξής έπτυστε υπέρ αυτών. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητόρων της Ιεράς Μονής Τάφης, υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων. Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ενδιακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Τάφη. Ότι ελεημούν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε εν διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσομε την εσπερινή δέηση ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησο. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Την εσπέναν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον
παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Της Παναγίας Αγράφης Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίνη πά. Σημών το Κυρίο κλείνομαι. Συγκύριε. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεν δοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ποταμή θεολογίας εκ του τιμίου σου στόματος ανέβρισαν Απόστολε εξών η εκκλησία του Θεού
Oh,
ευθύνη, η βλαστήσασα τον καρπό τη ζωή. Σε οικεντεύομαι πρέσβε με δέσποινα, μετά του Οσίου και πάντου των Αγίων, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Σημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, δυνάμη του Τιμίου και Σώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των εναγίης πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης Νεκταρίου Πενταπόλεως, Γρηγορίου και Θεονάρχη Επισκόπων Θεσσαλονίκης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρωνος και Στρατιλάτου, Μηνά του Θαυματουργού και Παντελεήμονος του Ιαματικού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμους Ελευθερίου και Κοσμάτου Ετωλού, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας, Θέκλης της Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Εκατερίνης της Πανσόφου, Αναστασίας της Φαρμακολητρίας, Βαρβάρας Κυριακής Μαρίνης Παρασκευής και Ειρήνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αντωνίου του Μεγάλου και Καθηγητού της Ερήμου, Ευθυμίου Ανουφρίου Παϊσίου Σάββατου Υγειασμένου, Παχωμίου και Θεοδοσίου των Κοινοβιαρχών, Εφραίμ και Ισαάκ των Σύρων Ιωάννου του Κλίμακος Ιωάννου του Δαμασκήνου, Θεοδόρου του Στιδίτου και Σημεών του Νέου Θεολόγου, Πέτρου Αθανασίου Μαξίμου και Νικοδήμου των Ενάθων και Πάντων, των Ενασκήσι και Αθλήσι διαλαψάντων Οσίων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αρσενίου του Καπαδόκου, της Οσίας Μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίας, Φιλοθέης της Αθηναίας και Θεοδόρας της εν Θεσσαλονίκη, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, ου την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Οικετευομέν σε μόνε πολυέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου. Κύριε ελέησον,
Αντιδεόμεθα υπέρ της Μητρός της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης Φιλοθέης Μοναχής και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών θλιβωμένης στέγη καταπονουμένης, ελέους Θεού και βοηθείας επιδεόμενης, σκέπης του Αγίου οίκου τούτου και των κατοικούντων εν αυτό, ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόβου κοπιόντων και διακονούντων, πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των απολυφθέντων και εν αποδημίες όντων, ιάσεως των εν ασθενίες κατακειμένων, υπερανέσεως μακαρίας μνήμης και αφέσεως των αμαρτιών, πάντων των προαπελθόντων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαταχού ορθοδόξων, υπεραναρίσεως των εχμαλώτων και υπέρ των αδελφών ημών, των εν τες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη είπομε. Ιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν, την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λιμούν ημουσισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ίνεων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε πάσαν ορκή και νόσον την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς επί, εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς. Θεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κυρίων των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάση. Και το Πνεύματι σου. Σκεφάς μου το Κύριο κλείνομαι. Παναχράντου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώβιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, το
των Αγίων Ενδόξων και Πανεθιμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, που την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω την δέησιν ημών, χωρίς ειμήν την άφεση των παρακομάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των περίγων σου, αποδίωξον αθυμών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν. Σε τον Σάντο Θεία σου, Κύριε Χριστό, και τον ουρανό μη χωρίστεντα, εμφωνεσασμάτων μεγαλύνομεν, ότι σταυρών και θάνατον κατεδέψω, δια το γένος ημών, ως φιλάνθρωπος Κύριος, σκυλέξασα του πύλας, τριήμερος ανέστη, σώζοντας ψυχάς ημών. Χέρις Καπαδοκίας γλαστός, κοκίτσις άθος και του άθο αγλαϊσμά, Ελλάδος το θείο πλέος και οικουμένης φωστή, Εκκλησίας φάρος τη λαβιέστακτος, της το χειραγώγησης προς φιλότιμον άσκηση, κινδυνευόντων απροσδόκητος λύτρωσης, μοναζόντων δε ασφαλής καθοδήγησης, Πάτερ πανολβιότατε, Παΐσιε όσιε, νίδωσον τάφων κυκλούντες, πανευλαβώς την ετήσιον, τελούμεν σου μνήμη και γεραίρομεν τους άθλους της πολιτείας σου. Κυρίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος του οψίου αυτού, ερώτη θεϊκό πτερωθείς, την ακροτάτην ησυχία ανεπόθησας, και ταύτην ακαταπαύστος ως μανικός εραστής, ανεζήτης Άγιε έως έφτασας, εις τόπον πανέρημον εν θα πάθει ενεύρωσας, και τον δαιμόνο τα σενέδρας διέλυσας, διασχίσεως και πολύς ταπεινώσεως, όθεν Θεό ενούμενος, Θεούθης οργανών, όσοι επάτερ υπήκον αυτού το θείο θελήματι, και κάψη καρδίας, ως θυσία προσυνέχθης, το κόσμο απαντή. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων, χέρις ο καθαρά προσευχή, προς θεωρίαν υψωθείς πατερόσιε, Θεάμο χαρά Θεά τον εγένου υπερφυός, και τον απορρίτω γνώσιν έσχυτας, Θεού τα μυστήρια εμήθης μακάριε, με τα Αγίων συνομίλησας Άγιε, ύμνον οίκουσας των αγγέλων εις άγγελε, ξένης στροφής μετέλαβες την πάναγνο δέσποιναν, ως καθαρός υπεδέξω του δε Κυρίου το πρόσωπο. Κατήδες Θεόπτα, όντις όποιοι μηδούνε, το μέγα έλεος. Νεόγιε, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω,
την παρακαλείτε, παρακαλείτε το λαόν μου φυσινό προφήτης ο Γαρθεός ημών παρακλήσε. Μην και αεί και
Ανύφευτε Παρθένε, ή των Θεών αφράστος η λαβού σας αρκεί, μη δυρθέ ούτου υψίσου. Σώνει και τον παρακλήσεις δέχου πανάμωμε, η πάση χορηγούσα καθαρισμόν των θεσμάτων. Νύντας ημών ηγεσίας προσδεκομένη, δυσόπη, σωθήνε πάντα σημάς. Ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου, ο ητήμασας, κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Παναγιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινούπολεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενική Πατριάρχα, Κύριε, Κύριε μη Κύριε Βαρθολομαίε. Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος συνήγαγεν ημάς ενθάδε εις το ιερόν ησυχαστήριον μοναζουσών του Αγίων Δόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, δια να εορτάσομε το πρώτον επισήμως την ιεράν μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, τον οποίον ημείς Παναγιώτατε μετά της περί ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου Θεώθεν οδηγηθέντες και εν Αγίω Πνεύματι συσκεψάμενοι των παρελθόντα Ιανουάριων, δια πατριαρχικής και συνοδικής πράξεως, ανεγράψατε εις το Αγιολόγιον της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και ορίσατε όπως η αιτησία μνήμη αυτού τιμάται εν ύμνης και οδές πνευματικές τη 12η του μηνός Ιουλίου, ημέρα της οσιακής κοιμήσεως αυτού, προήκοση και ενός ακριβώς ετών. Και ειδού, την παρούσαν εσπέραν ήθησαν ήδη, μετά της επιβεβλημένης εκκλησιαστικής τάξεως και μεγαλοπρεπίας, η ιερέα ακολουθία του πρώτου εορτασμού του λαοφιλούς νέου Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Ημείς δε, ο Πατριάρχης του Ευσεβούς ημών γένους, προείσταστε αρχιερατικός της λατρευτικής αυτής συνάξεως και φεδράς πανηγύρεως, προς χαράν ανέκφραστον και αγαλίασιν πνευματικήν του μεγάλου πλήθους των ευσεβών χριστιανών, οι οποίοι κατακλείζουν την Ιεράν Μονήν και αναμένουν καρτερικώς επί πολλάς ώρας να προσκυνήσουν τον τάφον του Οσίου και να δεχθούν την ημετέραν πατριαρχικήν ευλογία. Πιστεύομεν ότι και εμείς αγάλεστε και εφραίνεστε εν Κυρίω με θυμών και αισθάνεστε δε δικαιωμένος δια την συγκεκριμένη πατριαρχικήν και συνδικήν απόφαση ημών της αναγραφής δηλωνότι εις το Αγιολόγιον της Εκκλησίας ενός όντως συγχρόνου Οσίου ο οποίος έζησε τον παρελθόντα αιώνα ως επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος εδόξασε τον Θεόν εν το σώματι αυτού και εν το πνεύματι αυτού και δια των θερμοτάτων προσευχών και πνευματεμφόρων λόγων και νουθεσιών του εστήριξε πλήθος πολύ πονεμένων και προβληματισμένων ανθρώπων οι οποίοι από μακρού είχαν αυτόν ως σύγχρονων και θαυματουργών Άγιων. Αυτός είναι και ο βαθύτερος λόγος δια των οποίων καθόλων το έτος ιδιαιτέρως τα σημέρας αυτά στις ιεράς μνήμης του νέαν ίσχυ και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεωτέρων αρτιγέννητα και αγκαλοφορούμενα βρέφη και γέροντες και κμικώτες προσέρχονται πανταχώθεν ευλαβώς εις τον όλβιον τάφον του νέου οικουμενικού Οσίου προσέρχονται πιστεύοντες ακραδάντος εις την διαπιστωμένη αγιότητά του και γονιπετής εξητούν παρά αυτού ευλογίαν, χάριν, δύναμην, υπομονήν, ελπίδα και παρηγορίαν εις τας θλίψεις,
στις δοκιμασίες και τα βασανιστικά προβλήματα της ζωής, μάλιστα εν τες αποκαλυπτικές ταύτες ημέρες, γνωρίζοντες ότι πολλά ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη. Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, κατά την ώραν ταύτην, την ιεράν και επίσημον, αισθάνομαι βαθυτά την υποχρέωση όπως διερμηνεύουν και τα αισθήματα των αδελφών της Ιεράς αυτής Μονής, της τελούσης υπό την σκέπη και προστασία τριών μεγάλων Αγίων της αμμήτου ημών πίστεως, των Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου, εκφράσω προς ημάς και την τιμία συνοδείαν ημών την ευγνωμοσύνη της καρδίας μου, δια την παρά των φόρτων των πολλών και μεγάλων εκκλησιαστικών υποχρεώσεων ημών, ευμενή αποδοχήν της ημετέρας προσκλήσεως και δια των κόπων της Ιεράς Αγρυπνίας. Ως αυτός, επιτρέψατε μου όπως ευχαριστήσω τον μακαριό των Αρχιεπίσκοπων Αθηνών και Πάης Ελλάδος, Κύριον Ιερώνυμον και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος, δια την αποστολήν του εκλεκτού και διακεκριμένου αδελφού Ιεράρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ερωθέου, ως εκπροσώπου αυτών εις την εορτήν του Οσίου Παϊσίου, μετά του οποίου ο Σεβασμιότατος διατήρει πνευματικήν επικοινωνίαν και τον πλησίαζε όπως ο ίδιος γράφει, με δέος και ευλάβεια και άκουγε με προσοχή όσα του έλεγε. Επίσης, ευχαριστώ θερμός τους Σεβασμιωτάτους Αγίους Αδελφούς Αρχιερείς δια την εντάφθα παρουσίαν και συμμετοχήν αυτών εις την Ιεράν Πανήγυρη. Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, την 22 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους συμπληρούνται χάρη τη Θεία 24 έτη από τις αναδείξεως ημών εις την υψίστην πατρικήν τιμήν και αξίαν. Ως διάδοχος Αγίων Ορθοδόξων Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντίνου Πόλεως και φρικτορών της αμμήτου ημών πίστεως, αγωνίζεστε νυχθημερών ή να ανταποκριθείτε εις τα πανίερα και ευθυνοφόρα πατριαρχικά καθήκοντα ημών, τα αφορώντα εις την Οικουμενική Ορθοδοξία, την ευστάθειαν πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και την κατά Χριστόν ζωήν των ευσεβών χριστιανών. Δια τούτο και ο Κύριος επιφύλαξεν ημίν πλήστας όσας ευλογίας, ώστε η ημετέρα Πατριαρχία να είναι όντως λαμπρά, πολύκαρπος, καλύκαρπος και τετιμημένη. Εις τας Θεοσδότους αυτάς ευλογίες συγκαταλέγονται και εις το Αγιολόγιον της Εκκλησίας γενόμενε αναγραφέ νέων Αγίων, ενείς οι Άγιοι Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, Αρσένιος ο Καπαδόκης και Παΐσιος ο Αγιορείτης, οι οποίοι δια των οσιακών και ακαταπαύστων δεήσεόντων περιφρουρούν, περισκέπουν και προστατεύουν την ημετέραν θεοτάτην Παναγιότητα εκ παντός κινδύνου και εξ εχθρών των πολεμούντων και μισούντων αυτήν. Δια τούτο και εμείς άπαντες, ο Ευαγής Ιερός Κλήρος, τα ευσεβέστατα μοναχικά τάγματα και ο Χριστοφόρος και Φυλάγιος ευσεβής λαός μας, οικός και ευλαβός ευχόμεθα και προσευχόμεθα όπως ο Πανάγιος Τριαδικός Θεός, τη πρεσβεία του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, επιδαψιλεύει μην τα κράτησταν Κυρίω και σωτηρίας εχόμενα, ή να διακονείται επί πολλά εις έτη έτη των άνθρωπων, τους θεσμούς, το γένος, την φιλτά, την ορθοδοξίαν, την ενότητα του κόσμου και της Εκκλησίας. Παναγιώτατε Μαθουσάλια και θεοστήριχτα τα έτη σας. Ευλογείτε. Ιερότατε Μητροπολίτα Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Κύριε Ιερόθεε, εκπρόσωπε της αυτού μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου Ιερονύμου,
Ιερότατε Μητροπολίτα Κασανδρίας, κύριε Νικόδημε, ποιμενάρχα της Θεοσόστου Ταύτης Επαρχίας, φίλτατοι αδελφοί Άγιοι Αρχιερείς, εντιμότατοι εκπρόσωποι των αρχών, οσιωτάτοι καθηγουμένοι του Ιερού Ησυχαστηρίου τούτου, του Ιού της Βροντής, μοναχή Φιλοθέη, μετά της περί μας ιεράς αδελφότητος, ευλογημένοι προσκυνητέ της χάριτος και της πρεσβείας του ενωσίης Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, θαυμαστός ως αληθώς ο Θεός εν της Αγίης αυτού αναφωνούμεν, προερχόμενοι εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς την εντάφθα τιμιωτάτην κληρουχίαν αυτού, η οποία βιώνει συνεχώς το θαύμα του Κυρίου, συντελούμενον καθεκάστην δια των Αγίων Του. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με την Εκκλησία των Μαρτύρων και της συνεχούς Σταυρώσεως, την μητέρα όλων μας Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως, της οποίας γνήσιον τέκνον και ανάστημα υπήρξεν ο τιμόμενος Όσιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης και συγχρόνος Καπαδόκης και Οικουμενικός Άγιος. Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή του Πατριάρχου του Γένους, του Επισκόπου του Αγίου Όρους και Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου της Ευλογημένης Ταύτης Περιοχής, να τελεί σήμερον μαζί σας των πρώτων εσπερινών της μνήμης του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του μεγάλου αυτού Αγίου, τον οποίον ανέδειξεν ο Θεός κατά τους δυσκόλους τούτους δια την Ελλάδα καιρούς, ο οποίος ως άλλος ήλιος ανέτειλεν από την Καπαδοκίαν και από το περιβόλι της Παναγίας και φωτίζει τα σκοτάδια της ανησυχίας, της αβεβαιότητος και της ανασφαλείας που μας τυλίγουν καθημερινώς. Και είναι μαζί μας, δίπλα μας, κοντά μας ο Άγιος, δια να ομιλήσομεν με την ειδικήν του απλοϊκήν φρασεολογίαν, φρασεολογίαν ενός συγχρόνου κοσμάτου ετολού. Αυτά είναι μαζί μας αυτά στα δυσκόλου στιγμάς και μας λέγει «Μη φοβήστε, είμαι μαζί σας, ο Θεός είναι μαζί σας, δεν θα σας αφήσει να δοκιμαστείτε περισσότερον από όσον μπορείτε να αντέξετε». Όλα τα παραχωρεί δια το καλόν μας. Δυσκολίε θα πάψουν μόνον με την δύναμη και με την χάρη Του, θα πάψει η τρικυμία, θα έλθει η γαλήνη. Ο Όσιος Παΐσιος είναι ο γέροντας της αγάπης, της θυσίας, της πίστεως, της αυταπαρνήσεως, της αρετής, της καρτερίας, της υπομονής, ο οποίος μας παρακολουθεί και κατά την εσπερινήν αυτήν δέησιν, με την απέραντον αγάπην και στοργήν Του, μας προστατεύει, μας παρηγορεί και μας παρακινεί προς επιστροφήν εις τας αξίας μας, τας αξίας του Θεού και του Ρωμαϊκού γένους μας και του Ορθοδόξου πολιτισμού μας. Αλλά συγχρόνως ο Άγιος Παΐσιος είναι και Οικουμενικός Άγιος, χωρίς επίγειον πατρίδα. Αληθινή πατρίδα Του δεν είναι ούτε η Καπαδοκία, ούτε η Κόνιτσα, ούτε το Σινά, ούτε το Άγιον Όρος. Πατρίς Του είναι και είναι η Βασιλεία των Ουρανών, από όπου και κηρύττει, παρά την απλότητα και την πραότητά Του λόγων βροντής. Όπως ο Θεολόγος προστάτης του ησυχαστηρίου τούτου, λόγων τιμαλφή αξιών αιωνίων, εοποίε οδηγούν εις ανάπαυσιν καρδιών και ψυχών. Ο Όσιος Παΐσιος επέλεξεν εκ νεότητος των τρόπων του χριστιανικού βιώματος. Χαρακτηριστικά του τρόπου αυτού είναι το σταυρικόν, το μαρτυρικόν και το θυσιαστικόν στοιχείον. Εκαπαδοκικέ πνευματικέ ρίζε και πηγέ του, εκαταβολέ του από την Μικράν Ασία, και κυρίως ο σπόρος της αρετής των οποίων εφύτευσεν εις την καιωμένην καρδίαν του ο γέροντάς του Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο οποίος ευρίσκεται εδώ εις την μοναστικήν αυτήν Κυψέλην, πνευματικός και σωματικός
με τα τίμια λείψανά του. Ερίζε του λέγομεν εκείνε εκαρποφόρησαν εις τον γέροντα Παΐσιον έκατοντα πλασίως. Οθούσαν και καθοδηγούσαν τον Όσιον εις ένα διαρκές μαρτύριον συνειδήσεως, το οποίον διελαλείτο εις τα όρη, εις την έρημον, εις τα σπήλαια, εις τας μονάς, εις τα κελία, εις την οικουμένη νάπασαν. Ο Άγιος επέλεξεν εξ αρχής τα δύσκολα και τα βαριά, όπως έλεγεν ο ίδιος. Η ηρωική αποφασιστικότης του εις την αγάπησιν του Σταυρού και των δυσκολιών, εοποίη οδηγούν με βεβαιότητα εις την Ανάσταση και εις την Χαράν, πρέπει να μας προβληματίζει κατά την σημερινή εποχή των πολλών και γενικών αλήτων αδιεξόδων τα οποία αντιμετωπίζομεν οι εγγύς και οι μακράν. Το σημερινό μήνυμα του Αγίου Παϊσίου μέσα εις τας πολλάς δυσκολίας ολοκλήρου του κόσμου είναι η ελπής που απευθύνεται εις κάθε απελπισμένον και προβληματισμένον άνθρωπον. Οι σύγχρονοι Έλληνες απόψε και πάντοτε πρέπει να έχουμε εστραμμένην την προσοχήν μας εις τον Λόγον Του, ο οποίος είναι πάντοτε σύγχρονος και επίκαιρος και ευεργετικός. Ο Λόγος Του κρυστάλλινος, ως Λόγος του Θεού, ευρίσκει απήχησιν εις την καρδίαν κάθε Έλληνος, διότι ηγάπησε και ηγάπησε πολύ και την πατρίδα και των λαών. Ευρίσκει απήχησιν διότι δεν υπάρχει δυσκολία την οποίαν εμπειρικώς δεν έζησεν ο γέροντας ο Άγιος Παΐσιος. Έτσι και σήμερον μας λέγει «Δεν έχετε χρήματα και εγώ δεν είχα ποτέ. Όλα τα ημίραζα εις τους έχοντες ανάγκη. Είστε πτωχοί, εγώ υπήρξα πτωχότερος από σας. Πεινάτε, σε όλη τη ζωή μου εκουσίως πεινούσα. Ζούσα με μια ντομάτα, με λίγο παξιμάδι, με λίγο ψωμί. Κρυώνετε, πάντοτε εκρύωνα και δεν άναβα σόμπα στο κελί μου. Είστε ασθενείς και ταλαιπωρημένοι χωρίς φάρμακα, χωρίς μέλλον. Ήμουν ασθενής πάντοτε και ποτέ δεν ζήτησα από τον Θεό να μου πάρει την ασθένεια. Πέρασα κι εγώ από την δίστομον μάχαιραν των πόνων της ασθενείας του καρκίνου. Πονείτε και κλαίετε. Μια ζωή επώνεσα και εσήκωσα τις αμαρτίες των άλλων». Αδελφοί και τέκνα, ο Άγιος Παΐσιος εσφράγισε την ζωή του με το εκούσιον μαρτύριον της συνειδήσεως. Το μαρτύριον της συνειδήσεως είναι το εσωτερικόν εκείνο βίωμα που ένα μόνον γνωρίζει, το διδώνε και το προσφέρει. Το μαρτύριον τούτο ήτο δια των Άγιων δώρων και χάρισμα ήτο η δύναμις του Θεού και συγχρόνως η ειδική του δύναμις που ενίσχυε το αδύναμον και ασθενικόν του σώμα, όπως ενίσχυσε και τον καχεκτικόν και αδύναμον Απόστολον Παύλον, ο οποίος έλαβε την θείαν απάντηση εις την προσευχήν του «Η δύναμής μου εν ασθενία τελειούται». Το μαρτύριον αυτό της συνειδήσεως τον κατέστησεν Άγιον και Όσιον και Δίκαιον. Η σημερινή εσπέρα είναι σημαδιακή. Δεν είναι μόνον η πρώτη εορτή της μνήμης του Αγίου Παϊσίου. Συμπίπτουσα με μίαν εξαιρετικός κρίσιμον και κερίαν δια το έθνος των Ελλήνων στιγμήν. Είναι κυρίως και πρωτίστως παραμυθία και παρηγορία. Εάν έχουμε την αγάπη του Θεού και την ελπίδα μας εις εκείνον, τότε έχουμε τα πάντα. Επαναλαμβάνομε, εάν έχουμε την αγάπη του Θεού και την ελπίδα μας εις εκείνον, τότε μόνον έχουμε τα πάντα. Ο Θεός είχε πάντοτε την αγκαλιά του ανοιχτήν
εις εκείνον ο οποίος εισήρχεται πονεμένος και απογοητευμένος μέσα από την σαθρήν πόρταν του κελίου της Παναγούδας, αλλά εξήρχεται χαριτωμένος και αναπαυμένος. Το γένος μας επέρασε τόσες μπόρες και κλειδονισμούς, όπως έλεγεν ο Άγιος Παΐσιος, και δεν εχάθηκε. Δεν φοβούμεθα λοιπόν τα σπαροδικάς θυέλας οι Ορθόδοξοι Έλληνες, τας οποίας μετατρέπει εις γαλήνην ο περιπατών επί των υδάτων Κύριος και ενισχύων ημάς, όπως κάποτε τον λιποψυχήσαντα Απόστολων Πέτρων. Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω, λίαν αγαπητά, ο Όσιος Παΐσιος είχε μεταβάλει την καρδίαν του και την ζωήν του εις μίαν παγκόσμιον τράπεζαν του ουρανού, μίαν τράπεζαν η οποία χωρούσε όλων των κόσμων, μίαν τράπεζαν από την οποία όσα και αν έπαιρνε κανείς πνευματικά αγαθά, παρέμενε πάντοτε γεμάτη. Μας προβληματίζει ασφαλώς όλους, πατέρες και αδελφοί, η στάση ζωής αυτή του Αγίου, και πρέπει να μας προβληματίζει. Ασφαλώς το μέλλον δια των μη πιστών Ορθόδοξων Χριστιανών είναι αβέβαιον και ζωφερόν. Το φως εις το τέλος της σύραγγος ίσως αμυδρών. Το φως εκ φωτός ο Κύριός μας όμως μόνος νοιάζεται δι' εμάς και δεν είναι το φως του αμυδρών. Μας φωτίζει και μας καθοδηγεί. Ευχαριστούμεν, ιερότατε αδελφέ Άγιε Κασανδρίας, Κύριε Νικόδημε, και σας προσωπικώς και την προεστώσαν του Ιερού Ησυχαστηρίου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, γερόντισαν φιλοθέοι, δια την χαράν να ευρισκόμεθα απόψε προσκυνητέ της χάριτος του Αγίου, η μετέρα μετριώτης ο Πατριάρχης σας, ο οποίος εγνώρισε τον Άγιον και διδάχθη από το παράδειγμά του και από την διδαχήν του και ο οποίος ηξιώθη να τον κατατάξει εις το Αγιολόγιον της Παγκοσμίου Ορθοδοξίας δια να τιμάται κατέτος και όλοι μας να επικαλούμεθα την μεσητείαν και την προσευχήν του. Είμεθα βέβαιοι ότι και απόψε και πάντοτε ευρίσκεται μαζί μας, κοντά μας, μας συνοδεύει, μας διδάσκει, μας παραδειγματίζει, φωτίζει την ατραπών της ζωής μας. Όσιος Παΐσιος λείπει σωματικός από την Παναγούδα, από το ησυχαστήριό του, από την μοναστική κοινότητα του Αγίου Όρους, από το πλήρωμα των πιστών, αλλά είναι παρόν εις την ζωήν όλων ημών των επενούντων απόψε την σεμνήν και τελεσφόρον αΐ παρουσίαν του εις τον κόσμον, κόσμον οδύνης και περισκέψεως, εις την ευλογημένην αυτήν πατρίδα, χώραν χυμαζωμένην υπό προβλημάτων και καταιγίδων φόβου και ρηπών απογνώσεως δια το αύριο. Την διαρκή παρουσίαν αυτήν του Αγίου Παϊσίου, επιδιώκει να σημειώσει και να εξάρει η προσκυνηματική πατριαρχική μας επίσκεψης και προσευχητική δέησης σήμερα εδώ, ώστε η αγαθότης του Παντοδυνάμου, αναφαινομένη κατά το σχέδιον της Θείας Προνοίας, να διαλάμψει ταχαίως και να καταβγάσει τας αποθαρρυμένας ψυχάς του Χριστονίμου λαού. Μόνον ο Θεός τες πρεσβείες των Αγίων Του δύναται να σώσει τα απολεσθέντα, να υποδείξει εξόδους και φυγάς εκ των αδιεξόδων, να μετατρέψει σκολιάς και δυσβάτους ατραπούς εις λεωφόρους παραμυθίας και χάριτος. Εις την ευμένιαν του Δεσπότου μας Χριστού μεγάλος συμβάλλει η γνησίως οικουμενική Αγιώτης του Γέροντος Παϊσίου. Ας έχομεν αδελφοί όλοι μας και ας έχει τας θεοποιηθείς ευχάς του η χυμαζωμένη πατρίς των Ορθοδόξων Ελλήνων εις τον αγώνα δια υλικήν και πνευματικήν επιβίωση, εις τον οποίον αγώνα ο Άγιος μας, ο γέροντας της Ελλάδος και της Οικουμένης, προπορεύεται και μας δείχνει τον δρόμον
ως ασφαλής οδοδείκτης. Χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Εις πολλά και δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεις της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, έρε και το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον, και άφησε μη το φιλήματα ημών, ως και μη σαφία με τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας από το... Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της Θεού αγάπης Oh.
Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διερήμο και εξ αυτών πεντακισκυλίους άνδρας κορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία σου μεγάλη εκκλησία, εν τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη, εν τη Ιερά Μονή ταύτη, εν τη σήκης των ευλαβών προσκυνητών, εν τη χώρα ταύτη και εν το κόσμο σου άπαντη, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων ουκ και έλεος αυτού έλθει εφημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Εναγίης Πατέρων ημών, Αρσενίου του Καπαδόπου και Παϊσίου του Αγιορείτου, που και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.